τηλεφωνικά θα πάμε στην Αθήνα για να συναντήσουμε έναν από τους πιο γνωστούς αναλυτές στην Ελλάδα, με σημείο αναφορά σε πολλά διεθνή δίκτυα, που ζητούν πολλές φορές την άποψή του και τη θέση του για μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν την διεθνή επικαιρότητα, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, και γνωστός blogger. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομίτη, από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Δεν ξέρω τώρα μαζί σας από πού να ξεκινήσω, γιατί είναι τόσα πολλά τα ζητήματα. Δηλαδή έχουμε παράλληλα τη Βρετανία και την υπόθεση του Brexit, που ναι, μεν βγήκε λευκός καπνός, αλλά αρχίζει και γκριζάρει μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό είναι το ένα. Έχουμε την υπόθεση της εισβολής της Τουρκίας στην Συρία. Έχουμε την αλλοπρόσαλη τακτική και επιθετική πολιτική του ίδιου του Ερντογάν απέναντι στην ελληνική πλευρά, αλλά ταυτόχρονα και την επίσης αλλοπρόσαλη, μάλλον στο ίδιο μήκος κύματος, γραμμή του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρω από πού να τα πιάσω, γι' αυτό τα βάζω όλα. Θέλω να ξεκινήσω από τις εξελίξεις που έχουμε με τη Βρετανία, μιας και μας αφορά, ναι, ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Είναι και σε εξέλιξη σε λίγη ώρα η σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, μετά από 3 εβδομάδες περίπου εντατικών διαπραγματεύσεων, σήμερα το πρωί κατέληξαν οι ομάδες της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ένα κοινό κείμενο για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρότι από τον Νοέμβριο του 2018 είχαμε τη συμφωνία της προηγούμενης Βρετανικής κυβέρνησης με την Τέρεζα Μέι, ναι, ακριβώς, επειδή εκείνη η συμφωνία απέτυχε να συγκεντρώσει την πλειοψηφία του Βρετανικού Κοινοβουλίου, είχαμε αλλαγή στην ηγεσία και της χώρας και του Συντηρητικού Κόμματος, και πλέον υπάρχει μια νέα προσέγγιση από τον Μπόρις Τζόνσον, η οποία είναι ως εξής, και αυτό μας ενδιαφέρει. Μέχρι η συμφωνία της κυρίας Μέι έλεγε ότι η βασική επιδίωξη της Βρετανίας είναι να έχει μια βασική τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους 27 τα υπόλοιπα κράτη. Πλέον η προσέγγιση αυτή αλλάζει, και ο Μπόρις Τζόνσον λέει ότι θα κρατήσω μόνο την Βόρεια Ιρλανδία στην τελωνιακή ένωση και σε κομμάτια της ενιαίας αγοράς, γιατί αυτό επιβάλλει η συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής στην Ιρλανδία για την ειρήνευση, και θα υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, και βγάζω ολόκληρη το Ηνωμένο Βασίλειο από την επιδίωξη της τελωνιακής ένωσης με την Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Βασικά διότι εκτός τελωνιακής ένωσης, η Βρετανία θα έχει το δικαίωμα να διαπραγματευτεί απευθείας με τρίτες χώρες νέες εμπορικές συμφωνίες. Ενώ αν παρέμενε στην τελωνιακή ένωση, δεν είχε το δικαίωμα να το κάνει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κλειστεί μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου του 2021, η οποία αναπλησιάζει πάρα πολύ στην τελωνιακή ένωση και ίσως και στην ενιαία αγορά. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πιο σκληρό Brexit από την πλευρά της Βρετανίας σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία που ήταν με τη Τερέζα Μέι. Γι' αυτό και ο Κόρμπιν έχει βγει στα κάγκελα χαρακτηρίζοντας τη χειρότερη συμφωνία και από αυτήν της Τερέζα Μέι. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και πάρα πολλοί βουλευτές που ήταν στο ενδιάμεσο, κάποιοι που είχαν διαγραφεί από τους συντηρητικούς, κάποιοι από τους φιλελεύθερους και κάποιοι από τους εργατικούς, το σκέφτεται τώρα διπλά αν πρέπει να υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Η κίνηση που έκανε ο Κόρμπιν είναι η τελευταία, δηλαδή είναι θα ζητήσει το Σάββατο να υπερψηφιστεί σχέδιο δεύτερου δημοψηφίσματος, για το οποίο θα αποφασίσουν οι Βρετανοί εάν θέλουν αυτό το σχέδιο ή την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άρνηση του Κόρμπιν σε συνδυασμό με την άρνηση επίσης του κόμματος της Βόρειας Ιρλανδίας, πόσο μπορεί να ανακόψει αυτή την συμφωνία και ουσιαστικά να μην περάσει το Σάββατο από το Βρετανικό Κοινοβούλιο? Επηρεάζει πάρα πολύ, διότι η συντηρητική κυβέρνηση, δηλαδή, ήθελε οπωσδήποτε τις 10 ψήφους των Βόρειων Ιρλανδών, θέλει οπωσδήποτε τις 35 με 40 ψήφους των σκληροπυρηνικών συντηρητικών που είναι υπέρ του σκληρού Brexit,
Αυτοί ακόμη δεν έχουν αποφασίσει τι τάση θα κρατήσουν, αλλά θέλει και, και τις ψήφους των περίπου 30 ανταρτών και κάποιων από τους εργατικούς. Άρα αυτές οι 10 ψήφοι των Βορειοελλαδών μπορεί να είναι κρίσιμες ώστε να μην περάσει τελικά η συμφωνία. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Ο νόμος που πέρασε η αντιπολίτευση πριν από περίπου 25 μέρες και ένα μήνα λέει ότι εάν ο Πρωθυπουργός δεν μπορέσει να βρει συμφωνία θα πρέπει να ζητήσει παράταση. Βέβαια δεν αναφέρει τι θα γίνει αν πετύχει συμφωνία και η συμφωνία αυτή δεν περάσει πάλι από το Κοινοβούλιο. Θεωρώ όμως, επειδή υπάρχουν αρκετές δηλώσεις του Τζόνσον και πλέον τα πράγματα έχουν πάρει ένα δρόμο, θεωρώ το πιο πιθανό είναι να ζητηθεί μια τρίμηνη παράταση εντός της οποίας μέσα στο διάστημα αυτό να γίνουν είτε πρόωρες εκλογές είτε ακόμη και δημοψήφισμα. Τελικά ο Τζόνσον θέλει παράταση, πραγματικά εννοώ, ας αφήσουμε το επικοινωνιακό και ότι εγώ θα βγάλω τη χώρα με ή χωρίς συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου. Θέλει παράταση, επιδιώκει παράταση ή το αφήνει να προκύψει για να μην είναι έκθετος απέναντι σε αυτά που έχει πει? Θα ήθελε πάρα πολύ να το αποφύγει. Η καλύτερη λύση για αυτόν φυσικά είναι το Σάββατο να εγκριθεί η πρότασή του και η Βρετανία να βγει κανονικά στις 31 Οκτωβρίου. Πλέον, εάν καταψηφιστεί η πρόταση, πλέον είναι ζήτημα πολιτικών και κομματικών συσχετισμών για το πώς θα εκλειφθεί η πιθανό αίτημα παράτασης από την εσωτερική του, ας πούμε, αντιπολίτευση ή τους συμμάχους του μέσα στο κόμμα και την υπόλοιπη κοινή γνώμη. Άρα είναι θέμα χειρισμού πολιτικού από εκεί και πέρα τι θα κάνει ο Τζόνσον. Πάντως νομικά πιθανόν να μπορεί να αποφύγει να υποχρεώνεται να υποβάλει αίτημα παράτασης, διότι ο νόμος Μπεν, ο ίδιος πάντως, συγγνώμη, σας διακόπτω, αναφέρει ρητά μόνο ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος πάντως πριν από λίγη ώρα διαβεβαίωσε ότι με αυτή τη συμφωνία, την οποία επιβεβαίωσε και ο Γιούνκερ, γιατί αν το έλεγε μόνος του ότι έχει συμφωνία, μικρή σημασία θα είχε, από τη στιγμή που το επιβεβαιώνει ο πρόεδρος της Κομισιόν, με αυτή τη συμφωνία δεν πρόκειται να ζητήσει παράταση. Άρα ήδη ο ίδιος έχει προδιαγράψει τις εξελίξεις. Είναι λογικό, διότι αυτή τη στιγμή θέλει να πετύχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση και να φοβήσει, ας πούμε σε εισαγωγικά, όλους τους αναποφάσεις τους βουλευτές, οι οποίοι θα θεωρήσουν ότι είναι ένα take it or leave it, μια take it or leave it ψηφοφορία το Σάββατο. Δηλαδή, ή αυτή η συμφωνία του Τζόνσον ή η χώρα βγαίνει χωρίς συμφωνία καθόλου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, υπάρχουν τρόποι πιθανότατα να περάσει καινούριος νόμος, ένας νόμος Μπεν 2 θα έλεγα, αμέσως μετά την πιθανή αρνητική ψήφο το σχέδιο του Τζόνσον. Την επόμενη εβδομάδα, μετά το Σάββατο. Την επόμενη εβδομάδα. Αν καταφέρει αντιπολίτευση, και πιστεύω θα επιτρέψει ο πρόεδρος της Βουλής να βάλουν στην ημερήσια διάταξη ένα καινούριο νόμο, που και πάλι με κάποια τροπολογία θα επιβάλλει στον Τζόνσον να ζητήσει παράταση. Αλλά είναι πλέον πολύ λεπτές ισορροπίες και δύσκολα παιχνίδια που θα τα δούμε πλέον από το Σάββατο και μετά πώς θα εξελιχθεί. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε το θέμα της Βρετανίας, κύριε Κουτσομίτη. Το γεγονός ότι με αυτή τη συμφωνία, και εφόσον δεν ανατραπεί, παραμένει συνδεδεμένη η Βόρεια Ιρλανδία, η οποία είναι μια κατεξοχήν περιοχή, μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου είναι μια περιοχή που ουσιαστικά συμβάλλει στο ΑΕΠ, κυρίως με τον πρωτογενή τομέα. Πόσο επηρεάζει αρνητικά ή θετικά χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, που έχουν ένα ποσοστό βαρύνωσα σημασία στο ΑΕΠ από το πρωτογενή τομέα, γιατί είναι αρκετά τα αγροτικά προϊόντα από τη Βόρεια Ιρλανδία, γι' αυτό το λέω. Εάν παραμείνει η συμφωνία έτσι όπως την είδαμε σήμερα το πρωί, το εμπόριο από τη Μεγάλη Βρετανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχιστεί απρόσκοπτα χωρίς δασμούς. Το πρόβλημα είναι τι θα γίνει με τα ελληνικά και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προϊόντα που πρέπει να εισαχθούν
στη Βρετανία. Άρα στις εξαγωγές μας. Για τις εξαγωγές μας, λέτε. Εξαγωγές μας. Ναι, ναι. Οι εξαγωγές μας και οποιασδήποτε άλλες υπηρεσίες. Τουρισμός, χρηματοοικονομικά κλπ. Εκεί δημιουργείται ένα κενό. Υπάρχει βέβαια πρόβλεψη εδώ και ένα χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι η Ευρώπη θα δέχεται χωρίς περιορισμούς τις υπηρεσίες από την Βρετανία για ένα διάστημα, για όσο διάστημα διαρκεί η μεταβατική περίοδος. Για παράδειγμα, Σέγγεν για τη Βρετανία θα εξακολουθήσει να ισχύει. Η Βρετανία δεν είναι στο Σέγγεν, αλλά θεωρώ ότι από την 1η Νοεμβρίου σαφέστατα θα υπάρχουν έλεγχοι διαβατηρίων και τώρα υπάρχουν έλεγχοι διαβατηρίων. Απλά δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε με την ταυτότητα που μπορούμε μέχρι σήμερα, την απλή αστυνομική ταυτότητα. Σαφέστατα θα χρειάζεται διαβατήριο και πιθανότατα θα πηγαίνουμε και θα περνάμε έλεγχο διαβατηρίων με όλες τις άλλες εθνότητες, Πακιστανούς, Ινδούς, Αφρικανούς κλπ. Άρα, επειδή είναι θέμα ημερών, δεν συζητάμε τώρα, δεν είμαστε στο Γενάρη, είναι θέμα ημερών. Δηλαδή, αν κάποιος τώρα είχε προγραμματίσει ήδη από τον Ιούλιο, τον Μάρτιο, είχε κλείσει τα εισιτήριά του και θέλει να ταξιδέψει στις 10 Νοεμβρίου στη Βρετανία, θα πρέπει να έχει διαβατήριο, αυτό μας λέτε. Οπωσδήποτε, ναι. Θεωρώ οπωσδήποτε να έχει διαβατήριο. Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέρον. Αλλάζουν το status quo για μια χώρα που τουλάχιστον για τους Έλληνες ήταν και πολύ, πολύ φιλική, με την έννοια ότι ήταν πολύ προσεγγίσιμη στο κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή, ναι, μεγάλο τμήμα των Ελλήνων σπουδάζουν για αρκετοί φοιτητές Έλληνες, ναι, στην Βρετανία. Άρα, είναι μια χώρα η οποία είναι συχνά επισκέψιμη από Έλληνες. Σαφέστατα. Θεωρώ ότι το βασικό είναι να μην υπάρξει έξοδος χωρίς συμφωνία, ασύνταξη έξοδος. Ακόμη και αυτή η συμφωνία, η οποία σαφέστατα είναι ένα σκληρό Brexit, εν τούτης είναι μια συμφωνία. Και μέσα στη διαδικασία της περίοδου προσαρμογής, πιστεύω θα βρεθούν λύσεις μέχρι την επόμενη τουριστική περίοδο, ώστε όλα αυτά τα προβλήματα που θα προκύψουν την 1η Νοεμβρίου να απαλυνθούν μέχρι την επόμενη χρονιά. Λέτε πιο απλά, για να το πω πιο λαϊκά, αν παραμείνουν συνδεδεμένοι με μια συμφωνία, εκεί πάνω όσα λάθη και να γίνουν μπορούν να διορθωθούν. Αν φύγουν χωρίς συμφωνία, δεν υπάρχει επιστροφή. Δύσκολο μετά να δημιουργηθούν διάβλοι ώστε να μπορέσουν να αποσοβήσουν διάφορα ζητήματα που θα προκύψουν. Να φανταστείτε, είναι περίπου, αν φύγουν χωρίς συμφωνία, θα πρέπει από την επόμενη μέρα να ξαναγίνουν από την αρχή περίπου 7.000 επιμέρους συμφωνίες σε όλες τις σχέσεις των ευρωπαϊκών χωρών με τη Βρετανία. Είναι ένας εφιάλτης αυτό το πράγμα. Δηλαδή και μόνο σε γραφειοκρατικό επίπεδο και σε επίπεδο logistics θα είναι εφιαλτικό. Οπότε ακόμη καλύτερα αυτή η συμφωνία που, ας πούμε, διαφυλάττει σε ένα βαθμό την ισορροπία μέσα στην Ιρλανδία και δεν θα έχουμε και, ας πούμε, ρήξη βορρά και νότου στην Ιρλανδία, που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά επίσης θα υπάρχει και ένας διάβλος μέσω της Βόρειας Ιρλανδίας για ένα ανοιχτό εμπόριο και μετά να βελτιώσουμε σιγά σιγά το επίπεδο συνεργασίας με την Βρετανία, παρά να συμβεί το απευταίο που είναι να φύγουν χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου. Μάλιστα. Κύριε Κουτσόμητη, πάμε τώρα στην υπόθεση της Συρίας με την εισβολή της Τουρκίας. Το πράγμα αλλάζει από μέρα σε μέρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ερντογάν, ξεκινώντας αυτή την επιχείρηση, δεν πίστευε ότι τόσο εύκολα οι Κούρδοι θα τα έβρισκαν με τον Άσαντ. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Και από τη μία μέρα, από το στρατόπεδο των ΗΠΑ να βρεθούν ουσιαστικά από την πίσω πόρτα στο στρατόπεδο της Ρωσίας. Και αυτό αλλάζει και τους συσχετισμούς. Ταυτόχρονα έχουμε και τον αστάθμητο πλέον παράγοντα, γιατί από παράγοντα σταθεροποίησης, μάλλον είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης των ΗΠΑ. Ναι. Όπως τα λέτε είναι, θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο θα πρέπει να δούμε αν αυτές οι εξελίξεις γίναν τυχαία ή προέκυψαν από έναν πολύ έξυπνο και θα έλεγα μέχρι και σατανικό υπολογισμό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Διότι υπάρχει πληροφόρηση ότι είχε ενημερώσει για τις συνομιλίες τον Ερντογάν, για τις συνομιλίες Κούρδων, Άσαντ. Δηλαδή ο Ερντογάν δεν έπεσε απόλυτα από τα σύννεφα για τη συμφωνία Κούρδων Δαμασκού. Αυτό όμως που δεν μπορούσε να υπολογίσει είναι η τόσο απότομη και χωρίς σχέδιο καθόλου αποχώρηση των Αμερικανών, που αφήνει
ένα τεράστιο πεδίο στο να καταληφθεί η μισή Συρία από τις δυνάμεις κυβερνητικές του Άσαντ και τη Ρωσία. Ουσιαστικά αυτό που πιστεύουμε ότι θα γίνει το επόμενο διάστημα, και αυτό δείχνουν οι πληροφορίες, είναι ότι στις 22 του μηνός που θα γίνει η συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν στο Σότσι, θα υπάρξει προσπάθεια, υπάρχει ήδη προσπάθεια από τον Πούτιν, να δεχτεί ο Ερντογάν να είναι παρόν στη συνάντηση και ο Άσαντ. Και εκεί να γίνει μια τελική διευθέτηση των συνόρων, τα βόρεια συνόρων της Συρίας. Να θυμίσω εδώ στους ακροατές μας ότι από το 1998, όταν έγινε η μεγάλη κρίση, τότε που αναγκάστηκε ο Άσαντ να εκδιώξει και τον Οτσαλάν από τη Βόρεια Συρία και μετά από περιπέτεια έφτασε και στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε, έγινε μια συμφωνία κεντρική της τότε Τουρκίας με τον Άσαντ, που προέβλεπε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα σε περίπτωση που δέχεται επιθέσεις στα σύνορα από τους Κούρδους να μπορεί να εισβάλλει μέχρι βάθους 5 χιλιόμετρων στην επικράτεια της Συρίας. Με αυτή την πρόφαση ο Ερντογάν έκανε την επέμβαση και αυτή η συμφωνία των Αδάνων του 1998 πιστεύω ότι θα είναι η βάση για μια νέα συμφωνία ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία του Άσαντ. Πιθανό να είναι κάτι μεγαλύτερο, 10 χιλιόμετρα, κάτι πιο λεπτομερές με την εγγύηση των Ρώσων. Πάντως προς τα εκεί φαίνεται να κατευθύνονται τα πράγματα. Πιστεύω ότι οι κεντρικές πόλεις που κατοικούνται από Κούρδους δεν θα δεχθούν επιθέσεις μέχρι τις 22 του μηνός που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα η συνάντηση. Θεωρώ πολύ δύσκολο να επιτεθεί η Τουρκία δηλαδή στο κομπάνι αυτή τη στιγμή, θα είναι πάρα πολύ βαρύ. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας αγώνας κατάληψης εδαφών ουσιαστικά που δεν έχουν πολύ μεγάλους πληθυσμούς και είναι κοντά πέριξ των συνόρων της Βόρειας Συρίας αυτή τη στιγμή, κυρίως από αυτά τα άτακτα στρατεύματα των Ισλαμιστών, των μισθοφόρων που έχει προσλάβει η Τουρκία για να κάνει τη βρώμη, για να κάνουν τη βρώμη και δουλειά μέσα στα εδάφη τα Συριακά και τα Κουρδικά. Κύριε Κουστομίδη, να σας παρουσιάσω ένα έτσι πολύ σύντομα έναν απλοϊκό ενδεχομένως, αλλά θέλω επ' αυτού την άποψή σας συλλογισμό, πως όλοι έχουν κερδίσει εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ή θα με διορθώσετε εσείς. Παράδειγμα. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Έχουμε την Τουρκία. Να σας πω το συλλογισμό. Έχουμε την Τουρκία, όπου ουσιαστικά δεν καταφέρνει προς το παρόν, γιατί ήταν ένας από τους στόχους, ουσιαστικά να αναδομήσει εθνοτικά την περιοχή στα νότια σύνορά της, βόρεια της Συρίας, αλλά τουλάχιστον να απομακρύνει τους Κούρδους, όπου είχαν δημιουργήσει ένα ημιαυτόνομο κράτος ακριβώς στην είσοδό της, κάτι το οποίο η ίδια φοβόταν. Άλλωστε γι' αυτό ο Ερντογάν έλεγε ότι αποτελεί διάδρομο τρομοκρατίας αυτό το υποτυπώδες κρατήδιο. Ταυτόχρονα όμως, μπορεί να μην κατάφερε αυτό, αλλά ταυτόχρονα διέλυσε και απομάκρυνε τους Κούρδους ή επιχειρεί να τους απομακρύνει. Ναι, μεν τους βάζει στην αγκαλιά των Σύριων, αλλά με αυτό το δεδομένο και ο Άσαντ κερδίζει, διότι πάβει να έχει ένα πονοκέφαλο με τους ιτημένους πλέον, γιατί ήταν μια συμφωνία ήττας των Κούρδων που αναγκάστηκαν να κάνουν με τον Άσαντ προκειμένου να αντιπαρατεθούν σε αυτή την εισβολή των Τούρκων. Και εν τέλει κερδισμένος είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που και με τον Άσαντ ελέγχει την περιοχή, και πλέον εκεί που είχε έναν πονοκέφαλο προσδεδεμένο στην καρδιά της Συρίας στο αμερικάνικο άρμα, πλέον από την πίσω πόρτα μέσω του Άσαντ τους έχει μαζί του. Και φαίνεται ο Τραμπ με τις επιλογές του να αποσύρεται και να χάνει και τον έλεγχο και ταυτόχρονα και την επιρροή από την περιοχή. Δεν ξέρω αν τα διαβάζω σωστά. Τα διαβάζετε απολύτως σωστά. Το μόνο που μπορώ να προσθέσω είναι ότι αποτρέπεται μια άλλη επιτυχία της Τουρκίας, είναι ότι αποτρέπεται τελειωτικά η δημιουργία κουρδικού κράτους. Ακριβώς, ακριβώς. Η επικράτεια της Συρίας θα ελέγχεται πλέον πλήρως από την κεντρική κυβέρνηση στη Δαμασκό. Θα δούμε τα επόμενα χρόνια ποια θα είναι. 99% βέβαια θα είναι ένα καθεστώς που θα ελέγχεται από την κλίκα περί τον Άσαντ ή αυτή την κλίκα την ηγετική που υπάρχει στη Δαμασκό.
η μεγάλη συζήτηση θα γίνει για το πώς θα διαφυλαχθούν κάποιες εγγυήσεις για τις διάφορες εθνότητες εντός της Συρίας. Και η Τουρκία είναι σίγουρο, διότι έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Ρωσίας, θα έχει πολύ απτές και ρεαλιστικές εγγυήσεις ότι οι ένοπλες ομάδες των Κούρδων θα είναι πάρα πολύ μακριά από τα σύνορά της. Εκτός από την πραγματική, ας πούμε, το πραγματικό όφελος που είναι σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, θα είναι και ένα όφελος πολιτικό για τον Ερντογάν, ο οποίος θα εμφανιστεί πλέον στο εσωτερικό του ακροατήριο λέγοντας: απέτρεψα τη δημιουργία κουρδικού κράτους και έδιωξα τους τρομοκράτες από τα σύνορά μας. Το οποίο το έχει ανάγκη, διότι έχει τόσα προβλήματα όσα ξέρουμε, έχασε τους μεγάλους δήμους πριν από μερικούς μήνες και έχει ήδη πολλά μέλη από το κόμμα του φεύγουν και δημιουργούνται και νέα κομματίδια από ανθρώπους που ήταν παλιότερα υψηλόβαθμα στελέχη στο κόμμα. Άρα όντως ο Ερντογάν βγαίνει κερδισμένος πολιτικά. Να δούμε μόνο έναν αστερίσκο βάζω, να δούμε σε ποιο βαθμό θα φτάσουν οι κυρώσεις από το Αμερικανικό Κογκρέσο και αν θα πλήξουν άσχημα την Τουρκία σε γενικότερο επίπεδο. Βέβαια έχει απομονωθεί πολιτικά η Τουρκία σε μεγάλο βαθμό σε διεθνές επίπεδο, γιατί έκανε μια κίνηση που ήταν εντελώς απροσχημάτιστη. Υπήρχε συμφωνία να σημειώσουμε από τον Ιούλιο με τους Αμερικανούς για να απομακρυνθούν οι ένοπλες δυνάμεις των Ιδρύων Κούρδων από τα τουρκικά σύνορα. Όσο, να βάλω μια παρατήρηση για τη συζήτησή μας, όσο ο Ερντογάν, γιατί είναι σε δύο επίπεδα απομονωμένος και από τις ΗΠΑ, δείχνει τουλάχιστον, θα μας το εξηγήσετε αν και πώς, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο διαθέτει στα εδάφη του 3,5 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, μάλλον άγεται και φέρεται όπως εκείνος θέλει. Και ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, όσο διαθέτει νατοϊκές βάσεις στα τουρκικά εδάφη, πάλι υπάρχει ένα ζήτημα διαρκών επαφών αναγκαστικά των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ναι. Ακριβώς. Έφτασε μάλιστα στο σημείο χθες ο πρόεδρος Τραμπ, για πρώτη φορά στα χρονικά Αμερικανός πρόεδρος, αποκάλυψε ότι υπάρχουν 50 πυρηνικές κεφαλές στην Τουρκία. Το οποίο ήταν ένα επτασφράγιστο μυστικό για το πού βρίσκονται, ποιες πυρηνικές κεφαλές αμερικανικές και πού κτλ. Εδώ τώρα έρχεται πραγματικά, θίξατε το ζήτημα το οποίο μας καίει εμάς σαν Ελλάδα. Τι θα γίνει με αυτούς τα 3.400.000 Σύρους που είναι στην Τουρκία. Φυσικά εάν υπάρξει ζήτημα να έρθουν προς Ελλάδα, προς Ευρώπη, θα είναι μια καταστροφική εξέλιξη και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να αποφευθεί πάση θυσία. Και ο μόνος ομαλός και σοβαρός τρόπος για μένα για να επιτευχθεί αυτό είναι να επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι στις αρχικές τους εστίες, στα σπίτια τους από εκεί που έφυγαν αρχικά. Αυτές οι περιοχές τώρα κατά το 90% είναι ελεγχόμενες από την κυβέρνηση του Άσαντ. Άρα εκεί που πρέπει πλέον να ρίξει το μεγάλο βάρος η Ευρώπη είναι να υπάρξει μια ειρήνευση τελική στη Συρία και να υπάρξουν τέτοιου είδους εγγυήσεις ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά να αρχίσουν να επιστρέφουν αυτοί οι άνθρωποι στις αρχικές τους εστίες. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εάν υπάρξει ειρήνευση και λήξουν η κυρώσεις και η απομόνωση της κυβέρνησης της Συρίας, τότε θα μπορεί να μην αναγνωρίζει πλέον η Ευρώπη τη Συρία ως μια χώρα επικίνδυνη, ώστε να μπορεί να επιστρέφει τους Σύρους πρόσφυγες πίσω στη Συρία. Σωστά. Και όχι μόνο αυτό, μία ακόμη προσθήκη. Αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος από τα 3,5 εκατομμύρια προσφύγων που βρίσκονται στην Τουρκία περάσει στην Ελλάδα, μέχρι πρότινος οι επιτροπές παροχής χορήγησης ασύλου, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή αυτοί δεν πήγαν τώρα στην Τουρκία, είναι χρόνια, 2, 3, 4 χρόνια. Αυτό το στοιχείο τους δίνει τη δυνατότητα στις επιτροπές να απορρίπτουν τα αιτήματα για άσυλο, διότι θεωρούν ότι είχαν αναπτύξει στην χώρα από που έφυγαν, δηλαδή την Τουρκία, τέτοιες σχέσεις που είναι ικανές να μπορέσουν να τους αποδεχτούν. Από τη στιγμή που έχει εισβάλει η Τουρκία στην Συρία, επικαλούνται πλέον
αυτό αναφέρουν και το ρεπορτάζ μας, επικαλούνται πλέον στα αιτήματά τους στις επιτροπές χορήγησης ασύλου ότι πλέον η Τουρκία είναι ανασφαλής για αυτές τις χώρες, για αυτούς χώρες, και αναγκάζονται οι επιτροπές χορήγησης ασύλου να εγκρίνουν το αίτημα. Ναι, είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Άρα η Ευρώπη πρέπει συλλογικά να επιδιώξει την τελική εξομάλυνση στη Συρία, πρέπει να δει ρεαλιστικά την υπόθεση αυτή και με πολύ μεγάλη πολιτική πίεση και προς τη Ρωσία και προς αραβικές χώρες να επιδιώξει να υπάρξει μια τελική εξομάλυνση ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά αυτοί οι άνθρωποι να επιστρέψουν στις εστίες τους. Πρέπει να εμπλακεί βέβαια ο ΙΕ, πρέπει να εμπλακούν οι χώρες του κόλπου, διότι έχουν τεράστια ευθύνη, διότι υποκίνησαν αυτή την εξέγερση τότε και δεν δέχονται και πρόσφυγες πίσω στα δικά τους εδάφη. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πολιτική διαδικασία πλέον, ώστε, γιατί δεν είναι μόνο τα 3,5 εκατομμύρια που είναι στην Τουρκία, είναι και περίπου 1,5 εκατομμύριο, ίσως και περισσότεροι, που είναι ήδη στην Ευρώπη. Και στην Ελλάδα νομίζω είναι πάνω από 75-80 χιλιάδες μόνο οι Σύριοι πρόσφυγες, που και αυτοί πρέπει να επιστρέψουν. Άρα πλέον μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική πρόκληση για την Ευρώπη από εδώ και πέρα, το ζήτημα του επαναπατρισμού των Σύρων προσφύγων. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Κουτσομίτη, νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας. Πέρα από το προσφυγικό, υπάρχει και το ανοιχτό ζήτημα του Αιγαίου με τους υδρογονάνθρακες και με την υπόθεση του Κυπριακού. Τυχόν ενίσχυση του προφίλ του Ερντογάν, έτσι όπως το περιγράψαμε νωρίτερα, όπου φαίνεται καταρχήν να κερδίζει πόντους. Θα δούμε με τους αστερίσκους που σωστά σημειώνεται υπάρχουν πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Πιστεύετε ότι θα δυσκολέψουν τα πράγματα απέναντι στην Ελλάδα σε σχέση με την προκλητικότητα της Τουρκίας και την επιχειρούμενη, ουσιαστικά το επιχειρούμενο σχέδιό του να μπει σφήνα στην εκμετάλλευση των υδρογονάνθρακων? Αυτό που είδαμε τις τελευταίες 10 μέρες είναι ότι ο Ερντογάν δεν μένει μόνο στα λόγια, αλλά τις απειλές του τις κάνει και πράξη. Άρα επίσης είδαμε ότι ο διεθνής παράγοντας μπορεί να δίνει προφορικά πάρα πολλές εγγυήσεις, αλλά υπάρχουν στιγμές που μπορεί και να, αυτές οι προφορικές εγγυήσεις να μην μεταφραστούν σε πράξεις. Άρα η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, Ελλάδα και Κύπρος δεν μπορούν να είναι καθόλου σίγουρες ότι όλες αυτές οι δεσμεύσεις και εγγυήσεις που υπάρχουν από διάφορες χώρες θα γίνουν πραγματικότητα και θα μπορέσει να προστατευτεί εθνικός πλούτος της Κύπρου και της Ελλάδας. Άρα θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να αναλάβουμε δικές μας πρωτοβουλίες πλέον για το πώς θα προστατεύσουμε τα δικά μας συμφέροντα. Νομίζω ότι έδειξαν οι τελευταίες εξελίξεις, ακόμη και οι ίδιοι Ισραηλινοί έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν εάν θα πρέπει να εμπιστεύονται τόσο πολύ τις εγγύης ασφαλείας των ΗΠΑ. Εγώ δεν λέω ότι χαλάει από τη μια μέρα στην άλλη φιλία που έχουμε με τις ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο αυτή τη στιγμή που έχει επιτευχθεί. Δυστυχώς όμως υπάρχει μια πολύ, θα έλεγα, αναξιόπιστη πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, η οποία, αν είδε κανείς και την επιστολή που δημοσιεύτηκε χθες τη νύχτα, mm-hmm. που είχε αποστείλει ο πρόεδρος του Ερντογάν στις 9 Οκτωβρίου, πραγματικά χάνει πάσα ιδέα για το επίπεδο της σοβαρότητας της αμερικανικής ηγεσίας. Από εκεί και πέρα εγώ θεωρώ ανήσυχος, διότι δεν βλέπω ως Ελλάδα, ως Κύπρος, ως Ελλάδα να έχουμε ένα σοβαρό plan B για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια πιθανή επιθετική ενέργεια της Τουρκίας. Μένουμε μόνο στις προφορικές καταγγελίες για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και τα λοιπά, τα οποία τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, αλλά δεν βλέπω σχέδιο αποτροπής στην Τουρκία να μην επιβάλλει τελεσμένα. Δηλαδή θα πρέπει να ξέρει η Τουρκία ότι αν προσπαθήσει να επιβάλλει τελεσμένα στην Ελλάδα θα έχει πολύ συγκεκριμένο κόστος. Και υπάρχουν τρόποι να έχει πολύ σοβαρό κόστος αν το κάνει. Αλλά θα πρέπει και εμείς να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία εθνικής ενότητας και εθνικού φρονήματος, το οποίο δεν φοβάμαι ότι δεν υπάρχει έντονα. Μάλιστα. Νομίζω δυστυχώς με αυτό το μελανό σημείο
θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, με το λέω με την έννοια του δυστυχώς εντός αγωγικών, διότι η αλήθεια είναι αυτή, έτσι ακριβώς όπως την περιγράφετε, και είναι ένας διαρκής προβληματισμός, γιατί δεν αφορά μόνο την σημερινή ηγεσία, ένας διαρκής, διαχρονικός προβληματισμός της εξωτερικής πολιτικής με την παθητική πολλές φορές στάση που επιδεικνύει, δίνοντας τη δυνατότητα στην άλλη πλευρά να επιβάλλει τις επιδιώξεις της. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συζήτηση. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε, μιας και οι εξελίξεις και στο Συριακό, αλλά φαίνεται ότι θα έχουμε και σύντομα και στο Αιγαίο, θα είναι σοβαρές. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αναλυτής διεθνών σχέσεων και ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες μπλόκερ. Ο κύριος Κουτσομίτης, να πω ότι φιλοξενείται πολύ συχνά σε τηλεοπτικά δίκτυα διεθνώς, όπως τον France 24, το BBC World, το Al Jazeera, το TRT World και το Press TV. Είναι από τους πιο ευγνωσμένου κύρους διεθνείς αναλυτές της Ελλάδας, που διαθέτει η Ελλάδα και φιλοξενείται συχνά πυκνά από διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.